Θα το επαναλάβω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ριζικά αντίθετο στην ισοτίμηση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων, ξένων που υπάρχουν στην Ελλάδα ή είναι στο εξωτερικό, με τα πτυχία των αποφύτων από τις σχολές που βγάζουν στελεχώνουν την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Όπως και με την γνωμοδότηση ποιοι θα μπορούν να δουλέψουν στα σχολεία στη μουσική και καλλιτεχνική παιδεία, από φορείς οι οποίοι είναι έξω από τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να σταθώ περισσότερο στο βασικό θέμα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και που έχει σχέση με τον τίτλο «Πιστοποίηση, αξιολόγηση, χρηματοδότηση». Βέβαια, όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, νομοθεσίες, όλες οι πιο επιθετικές για τους λαούς γενικότερα πολιτικές, πάντα διακοσμούνται είτε από ουδέτερες φράσεις, είτε από φράσεις που είναι λογικοφανείς, σου λέει γιατί να μην υπάρχει αξιολόγηση στα πανεπιστήμια. Και να κάνω και έναν παραλληλισμό. Αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια στη Μέση Ανατολή, πώς ξεκίνησαν με το σύνθημα για τον εκδημοκρατισμό των αραβικών καθεστώτων, με την Αραβική Άνοιξη που χειροκρότησαν όλα τα κόμματα πλην Λακεδαιμονίων, για να χρησιμοποιήσω τον προσφυλή όρο όταν απευθύνονται σε εμάς, πλην ΚΚΕ. Αυτό το νομοσχέδιο πραγματικά, συνειδητά βεβαίως, είναι επιλογή και νομίζω ότι είναι σύμφωνη και με το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας και με ό,τι έλεγε προεκλογικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία παρεκτροπή που ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει. Είναι ένα βαθύ μαχαίρωμα κυριολεκτικά στο πολυτραυματισμένο σώμα της παιδείας και θέλω να αναφέρω ορισμένα μαχαιρώματα ουσιαστικά που έχει δεχθεί η παιδεία διαχρονικά από τις κυβερνήσεις με ένα στόχο. Να δεθεί πιο σφιχτά, πιο συστηματικά, πιο βαθιά η παιδεία, άρα και οι επιστήμονες και τα πτυχία με τους νόμους της αγοράς, με τους επιχειρηματικούς ομίλους. 2005, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, υπουργός παιδείας η κυρία Γιαννάκου, έγινε το περίφημο ΑΔΙΤ, το σύστημα αξιολόγησης πιστοποίησης, που ο κύριος Βερναδάκης τώρα ανακάλυψε ότι αυτό το σύστημα έχει ταξικό χαρακτήρα. Και με την ευκαιρία, επειδή δεν μπορώ να τα αναλύσω, αφήνω για τα πρακτικά τις αξιολογήσεις που έκανε η μέχρι τώρα Επιτροπή Αξιολογήσεων, που τώρα αλλάζει και όνομα, σε πανεπιστήμια, σε ελληνικά πανεπιστήμια, για να δει κανείς τον ταξικό χαρακτήρα. Και αυτά είναι περσινά. Δεν είναι ούτε του 2005, ούτε του 2011, είναι κατά τη διάρκεια της θητείας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρτε τα, σας παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να τα αναλύσω. Σας έδωσα το σωστό? Συγγνώμη, γράφει αξιολογήσεις για το ισχύον σύστημα. Συγγνώμη, η κυρία από τα πρακτικά. Όχι, δεν είναι. Έκανα λάθος. Αυτό είναι. Ποιοι είναι οι σταθμοί? Οι προηγούμενοι σταθμοί που έφεραν αυτό το νομοσχέδιο είναι γεγονός ότι όλες οι κυβερνήσεις καθυστέρησαν τα μέτρα γιατί υπήρχαν αντιστάσεις. Και από ένα μέρος των πανεπιστημιακών και επίσης και από αγωνιζόμενους φοιτητές. 2005 είναι η αξιολόγηση πιστοποίηση μέσα στην οποία καλλιεργείται το έδαφος και για τη σύνδεση με τη χρηματοδότηση. 2011 νόμος Διαμαντοπούλου. 2013 ο νόμος του κυρίου του Αρβανιτόπουλου, ο νόμος του κυρίου Αρβανιτόπουλου που δεν προχώρησε. Ήθελε να κάνει τις συγχωνεύσεις αλλά δίστασε να το κάνει γιατί υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και έρχεται ο νόμος εκείνος, ο οποίος τον θεωρώ κορυφαίο σε σχέση με το τι έγινε το 5, το 11 και το 13 του κυρίου Γαβρόγλου. Η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ, η δημιουργία σχολών δίχρονων, τρίχρονων, η ένταξη των ΤΕΙ στα ΑΗ. Τι δημιουργεί? Διαφοροποίηση σχολών, διαφοροποίηση πτυχίων και έχει καθαρά ταξικό χαρακτήρα. Και υπαγορεύτηκε από την αγορά, όπως λέτε εσείς, και κυρίως από βιομήχανους, εφοπλιστές κτλ. Ήταν ενταγμένο. Ο νέος νόμος είναι
Γάντι τώρα έρχεται. Πιο ανοιχτά σε σχέση με το προηγούμενο, βάζει τη χρηματοδότηση. 80-20. Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που μίλησε, τον παρακολούθησα, είπε το εξής. Είναι δειλό το βήμα 80-20. Είναι μια αρχή. Το 80-20 θα γίνει 50-50 αύριο. Και μπορεί να γίνει 20-80 να ανατραπεί η χρηματοδότηση. Δηλαδή η υποχρηματοδότηση από το κράτος της παιδείας μπορεί να αντιστραφεί. Και άμα είναι να αντιστραφεί κιόλας και να γίνεται με κριτήριο την αξιολόγηση, μπορεί και να μεγαλώσει, διότι τότε θα είναι το τζάμπα χρήμα για τους βιομηχάνους και τους ιδιώτες. Οι ταξικοί φραγμοί στην παιδεία υπήρχαν πάντα. Τώρα όμως μπαίνουν καινούργιοι. Υπήρχαν και όταν μαζικά έμπαιναν στα πανεπιστήμια και παιδιά από την εργατική τάξη και παιδιά της αγροτιάς. Δεκαετία 70, 80, γιατί οι επιχειρηματίες είχαν ανάγκη από πιο μορφωμένο εργατικό, φθηνό, δυναμικό. Οι πόρτες άνοιξαν. Ήταν βεβαίως και η αντικειμενική τάση, οι σύγχρονες ανάγκες που οδηγούσαν τους γονείς να κόβουν χρήματα από πάρα πολλά πράγματα για να τροφοδοτούν τα φροντιστήρια και τα λοιπά, την ιδιωτική παραπαιδεία, προκειμένου τα παιδιά τους είχαν το δικαίωμα να το κάνουν ατομικά, να φτάσουν στα πανεπιστήμια. Ταξικοί φραγμοί υπήρχαν και σε αυτές τις συνθήκες. Καμία κυβέρνηση, κανένα υπουργείο δεν τόλμησε να κάνει κάθε 4 χρόνια μία αξιολόγηση της κοινωνικής σύνθεσης ή μάλλον της κοινωνικής προέλευσης των φοιτητών και των σπουδαστών κατά σχολή και κατά συγκρότημα και κατά περιοχή. Για να δούμε αν υπήρχαν ή όχι ταξικοί φραγμοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τους ανακάλυψε. Όταν είναι η Νέα Δημοκρατία υπάρχουν ταξικοί φραγμοί. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε καταργήσει. Για να δούμε ποια ήταν η σύνθεση. Βεβαίως υπήρχαν ταξικοί φραγμοί. Αλλά δεν φτάνει αυτό τώρα στο σύστημα. Το σύστημα τώρα πια καθιερώνει μέσα στα πανεπιστήμια και ανάμεσα στα πανεπιστήμια, γιατί όλα πια είναι πανεπιστήμια, να υπάρχει μία ταξική διαφοροποίηση που θα οδηγήσει. Θα λειτουργούν τα πανεπιστήμια σαν αγορά των σούπερ μάρκετ. Θα έχεις την ισχυρή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και την πιο αδύναμη. Θα γίνονται εξαγορές και συγχωνεύσεις και θα κλείσουν πάρα πολλές αναγκαστικά σχολές. Ακόμα δεν θα έχουν και φοιτητές. Οι ταξικοί φραγμοί υπήρχαν και όταν δεν υπήρχε βάση στις εισαγωγές. Το λέω αυτό γιατί έχει περισσέψει υποκρισία σε αυτή την αίθουσα. Εγώ αναγνωρίζω. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι περισσότεροι που μίλησαν, ή μάλλον για να είμαι ειλικρινής, όσους παρακολούθησα, ήταν ομοί σε αυτό το ζήτημα. Πολύ ομοί. Πανεπιστήμιο ίσον αγορά. Έρευνα ίσον αγορά. Μα δεν ακούστηκε μια φράση που να λέει φέρτε με σε ένα κατάλογο ή έρευνα. Πριν από όλα αφορά τη γενική έρευνα που έχει σχέση με τις ανθρώπινες ανάγκες, τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, τις ανάγκες του λαού. Σύγχρονες έρευνες δεν υπάρχουν. Τι ανάγκη έχει η αγορά. Θα κάνουμε έρευνα για το χόντο, θα κάνουμε έρευνα για τα τζάμπο, θα κάνουμε έρευνα, δεν ξέρω, για το πλαίσιο ή για το κοτσόβολο κτλ. Έρευνα αγοράς. Επομένως, τώρα χρειάζεται άλλου τύπου ανώτατη εκπαίδευση. Θα λέγεται δημόσια. Μα κοιτάξτε να δείτε, γιατί να έρθουν ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Είναι γεμάτο σχολές η Ελλάδα, γεμάτη σχολές η Ελλάδα. Κάθε πόλη έχει και από ένα πανεπιστήμιο. Μικρό, μεγάλο, σχολές κτλ. Λέτε για την Κύπρο. Μα στην Κύπρο δεν υπήρχε πανεπιστήμιο, η αγορά ήταν ελεύθερη και πήγε το ιδιωτικό. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μερικά πανεπιστημιακές σχολές κλείσουν, μπορεί να έρθει και κανένας. Αλλά γιατί να έρθουν όταν έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια τα δίθεν δημόσια που παράγουν έργο για τον ιδιωτικό, τον καπιταλιστικό τομέα. Και με την έννοια αυτή, αν θα δείτε την αξιολόγηση που έκανε η ΑΔΙΤ στα πανεπιστήμια, ένα στοιχείο της αξιολόγησης. Να μειωθούν τα γενικά μαθήματα, τα υποχρεωτικά, που εξασφαλίζουν ένα υπόβαθρο, αυτό που έτσι πρέπει να είναι, γενικής, ενιαίο υπόβαθρο γενικής μόρφωσης για κάθε επιστημονικό αντικείμενο. Αυτή είναι η εποχή μας, η εποχή της ψηφιακής, των καινοτομιών και της ψηφιοποίησης κτλ. Ακριβώς απαιτεί ένα ανεβασμένο ενιαίο γενικό επίπεδο γνώσεων, ούτως ώστε και η εξειδίκευση να έχει και αυτή υψηλό επίπεδο. Και έλεγε, ακόμα από το πρώτο και δεύτερο έτος, αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που έκανε στα πανεπιστήμια, τα έχω δώσει αναλυτικά, να περάσουν τα μαθήματα επιλογής. Φτάνουν στο σημείο να κάνουν παρατηρήσεις στη φιλοσοφική σχολή.
Που, εν πάση περιπτώσει, η φιλοσοφική σχολή δεν πουλάει. Δεν βγάζει επιστήμονες που παράγουν ή είναι στις υπηρεσίες. Ότι πρέπει να αυξηθούν τα μαθήματα επιλογής και ότι η φιλοσοφική σχολή πρέπει να λειτουργήσει και με ιδιώτες και με άλλους φορείς της αγοράς. Δεν ξέρω, μπορεί να τι ακριβώς εννοούσε. Επομένως, εδώ η αξιολόγηση δεν υπολογίζει το επίπεδο της γνώσης, της μόρφωσης. Εάν σε όλες τις επιστήμες εφαρμόζεται η αντικειμενική επιστημονική μεθοδολογία, αυτά δεν αξιοποιούνται. Και εμένα μου θύμισε, διαβάζοντας και αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης, τις οποίες τις έχουμε δημοσιεύσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, τις έχουμε δημοσιεύσει και στο Ριζοσπάστη, μου θύμισε το εξής πράγμα, ότι οι επιστήμονες που θα βγαίνουν πια θα λειτουργούν όπως λειτουργούν τα πρωτόκολλα της χημειοθεραπείας. Γίνεται η... Δηλαδή δεν θα είναι εκτελεστικά όργανα η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημόνων. Γιατί φυσικά θα υπάρχει και μία ελίτ επιστημόνων που θα κάνει πολύ επιτελικό έργο, ενταγμένη βαθιά μέσα στο σύστημα, θα είναι τα ανώτερα στελέχη της ιεραρχίας σε μια επιχείρηση ή σε έναν κλάδο κτλ. Η παραγωγή επιστημόνων είναι να κάνουν καθαρά εκτελεστική δουλειά, χωρίς κρίση, χωρίς να σκέφτονται, χωρίς να αντιδρούν. Φυσικά θα υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί αυτό είναι ζήτημα πάλης, κινήματος κτλ. Και θα είναι με τα πρωτόκολλα. Όπως είναι τη χημειοθεραπεία. Σου λέει αυτός ο τύπος του καρκίνου είναι, πάρε αυτό το πρωτόκολλο. Ένα ιστό ξέρει πόσο μελετημένο και γενικευμένο είναι, δεν ξέρω. Οι εταιρείες θα φτιάχνουν τα πρωτόκολλα. Έτσι θα λειτουργούν οι επιστήμονες. Καθαρά εκτελεστική δουλειά, όπως έκανε ο χειρόναχτας εργάτης, ή πολύ περισσότερο και πιο ουσιαστικά, όπως κάνει ο εργάτης σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο, όπου πατάει κουμπιά. Και δουλεύει με κουμπιά και τρελαίνεται κιόλας με το γνωστό σύστημα. Αν δεν πατήσει σωστά το κουμπί, αν δεν προσέξει, μπορεί να μπερδευτεί και η αλυσίδα. Αυτή η πλειοψηφία των επιστημόνων, αυτός είναι ο στόχος, έτσι να λειτουργεί η πλειοψηφία των επιστημόνων. Επομένως, για να ολοκληρώσω, δεν χρειάζεται τα δημόσια πανεπιστήμια να καταργηθούν, θα μειωθούν. Θα γίνουν και δημόσια πανεπιστήμια τα οποία θα είναι αναγνωρισμένα διεθνώς, γιατί θα βοηθάνε πάρα πολύ και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Ελλάδας και τη δράση των ελληνικών επιχειρήσεων, των μονοπωλίων εγχώριων και ξένων και διεθνώς, βεβαίως. Γιατί να ιδιωτικοποιηθούν, γιατί να γενικευτεί η ιδιωτική παιδεία. Έτσι κι αλλιώς γενικευμένη είναι και έχει κυκλώσει τη δημόσια εκπαίδευση. Και το λέω γιατί, για να τελειώσω. Τώρα χωριζόμαστε εδώ στη Βουλή. Αυτοί που είναι με τη δημόσια και αυτοί που θέλουν την ιδιωτικοποίηση. Μου θυμίζει πάρα πολύ την κοινωνικοποίηση που έκανε το Πασόκ στη δεκαετία του 80 με τις προβληματικές. Ακριβώς το ίδιο είναι. Σας ευχαριστώ.